Μητσοτάκη βρίσκεται από τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου και σήμερα πραγματοποίησε επίσκεψη στα υποκατασκευή έργα που υλοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ όπως το ΤΕΗ. Ο κ. Σπύρου βρέθηκε και στη γέφυρα Αγίου Χαραλάμπους που είναι από σήμερα κλειστή λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησής της, ενώ παραχώρησε συνέντευξη και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων κατασκευάζει αυτό το κτίριο, τον ΤΕΗ, προϋπολογισμού 5,1 εκατομμύρια, τα οποία χρηματοδοτεί το περιφερειακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας. Έχει απορροφηθεί περίπου ένα 4, και κάτι εκατομμύρια, που μένει το υπόλοιπο. Οι εργασίες προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς. Υπολογίζουμε με την παράταση που ζητήθηκε μέχρι τον Αύγουστο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Από το διάλογο και τη συζήτηση εδώ προκύπτουν διάφορα θέματα που καλό είναι να διευκρινιστούν εγκαίρως, όπως η αγορά του εξοπλισμού. Με διαβέβαιωσε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Μαραβέγιας, που μιλούσε και πριν από λίγο, ότι τα χρήματα αυτά τα έχουν ζητήσει περί τους 800.000 από το Υπουργείο, ήδη από πέρσι. Έχουν υποσχέσεις ότι θα ειδούμε. Παιδείας. Και καταλαβαίνετε ότι θα ειδούμε με τα σημερινά δεδομένα, μας εμβάζει σε ανησυχίες, που θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να εξασφαλιστούν αυτά τα χρήματα. Για ακόμα μία φορά τέθηκαν επιτάπητος τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων και την επιβολή των δημοτικών τελών. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Τέλειος Μποζίκης συναντήθηκε με τους ξενοδόχους της Ακίνθου και συζήτησαν σε ήρεμους τόνους την πορεία που ακολουθήθηκε και τις παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό των τελών στα ξενοδοχεία. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες διατύπωσαν τη γνώμη τους, τις ενστάσεις τους και τις ερωτήσεις τους προς τη Δημοτική Αρχή, επισημένοντας πως πλέον αρκετοί αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους, ενώ ζήτησαν να ληφθούν μέτρα για τους επιχειρηματίες που πλήττονται. Τις διαφωνίες τους μέσα από γόνιμο διάλογο προσπάθησαν να επιλύσουν το μεσημέρι της Τετάρτης η Δημοτική Αρχή με τους ξενοδόχους του νησιού σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παλατίνο. Ο Δήμαρχος αρχικά δήλωσε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των ξενοδόχων και ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση για την επανακαταμέτρηση και την αλλαγή της τιμής των τετραγωνικών μέτρων. Όπως επεσήμανε, προσπάθησε να καλύψει την έλλειψη χρημάτων στο Δήμο και επειδή ακριβώς τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά, τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για έργα που είναι ανάγκη για το νησί, όπως το σφαγείο και διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις. Ως δεύτερο λόγο, έφερε την απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης που δεν υπήρχε, αφού αρκετοί παρανομούσαν και δεν είχαν δηλώσει όσα τους αναλογούσαν. Η εντολή μου είναι σαφής, ήταν σαφής και αυτό τηρήθηκε. Εάν έγιναν λάθη, διορθώνονται άμεσα. Μετρήθηκαν όλοι οι στεγασμένοι, δομημένοι και υπαίθριοι χώροι. Και οι μη υπαίθριοι χώροι. Τίποτα άλλο. Εάν είχα μπει στη λογική να κάνω αυτό που κάνουν κάποιοι άλλοι δήμοι, να μετρηθούν όλα, τότε θα μπορούσα εύκολα, διαπραγματευτικά, να κάνω μια υποχώρηση, να φύγουν οι πισίνες, να φύγουν τα υπαίθρια καράζ, να φύγουν τα υπαίθρια σνακ, να φύγουν όλα αυτά και να είμαστε όλοι καλά. Πρόταση στις τοπικές αρχές της Ακίνθου και τους υπόλοιπους επαγγελματικούς φορείς κατέθεσε εκ μέρους του επιμελητηρίου ο πρόεδρός του Δημήτρης Γαργαλέας για να δημιουργηθεί ένας ενιαίος οργανισμός για την προώθηση του τουρισμού και την προβολή του νησιού. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Γαργαλέας αναφέρθηκε και σε δράσεις που σχεδιάζει να συμμετέχει ο φορέας στο επόμενο διάστημα. Τη δημιουργία ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης του ζακυνθινού τουρισμού, στον οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών αιρετών και επαγγελματικών αρχών και φορέων του νησιού και εξειδικευμένα άτομα σε διάφορους τομείς, με σκοπό τον καθορισμό ενιαίας στρατηγικής για το συγκεκριμένο θέμα, προτείνει το επιμελητήριο. Για το σκοπό αυτό, αναμένεται να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα ειδικές δράσεις, ενώ με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δημήτρης Γαργαλέας, χαρακτήρισε απαράδεκτο γεγονός κάθε φορέας να υλοποιεί ένα δικό του ξεχωριστό πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει ο στοιχειώδης συντονισμός. Όλοι οι εμπλεκόμενοι με το τουριστικό προϊόν φορείς πρέπει να είναι κάτω από έναν οργανισμό. Είναι απαράδεκτο το επιμελητήριο να έχει δράσεις δικές του, ο Δήμος να έχει δράσεις δικές του, τα ξενοδοχεία να έχουν δράσεις δικές τους, η περιφέρεια δράσεις δικές τους. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας οργανισμός, ο οποίος οργανισμός αναμφίβολα θα διοικείται από άτομα τα οποία θα έχουν τουριστική παιδεία, σε τουλάχιστον πανεπιστημιακό επίπεδο. Ακόμα περισσότερα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες συνοικιαζόμενων δωματίων αυτό το καλοκαίρι, αφού προωθείται η αλλαγή στο ασφαλιστικό τους με βάση και τα νέα μέτρα που προωθούνται από την κυβέρνηση. Η ένταξη στον ΟΑΕ, ακόμα και όσων διατηρούν μέχρι 6 δωμάτια, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.
Μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση έχουν προκαλέσει τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και καταλυμάτων οι νέες αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία για την ασφαλιστική τους κάλυψη. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων πρέπει να ενταχθούν στον ΟΑΕ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες τους. Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας του Κλάδου την 1η Απριλίου, προκειμένου να καθοριστεί και ο τρόπος αντίδρασης των επαγγελματιών απέναντι στα νέα μέτρα. Όποιος δηλαδή έχει από ένα σε 6 δωμάτια και βγάλει πάνω από 13.300, θα πρέπει να ασφαλιστεί στον ΟΑΕ. Με το κατώτερο, βέβαια, το κατώτερο, κατώτερη πληρωμή. Ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, πρόκειται να καταθέσει ψήφισμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Μαρτίου στη Λευκάδα, με θέμα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μεταξύ άλλων, αυτό που ζητάει η παράταξη είναι και το σώμα να λάβει ξεκάθαρη θέση υπέρ του κουρέματος των δανείων και να μπει ένα όριο στην καταβολή των δανείων με βάση τα μηνιαία έσοδα των οικογενειών. Ψήφισμα για τη στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών κατέθεσε ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, προκειμένου να ψηφιστεί από το Σώμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα αναφέρεται πως οι υποχρεώσεις των νοικοκυριών προς τις τράπεζες υπερβαίνουν το ποσό των 112 δις ευρώ. Στις σημερινές μνημονιακές συνθήκες, με τις συνεχείς μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, την εκτείναξη της ανεργίας και της επιβολής νέων δυσβάσταχτων φόρων, είναι φανερό πως ένα πολύ μεγάλο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Είναι χαρακτηριστικό πως τα τελευταία 3 χρόνια τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τριπλασιάστηκαν. Αυτή την περίοδο γίνεται μια συζήτηση, κυρίως μετά την ολοκλήρωση του κουρέματος με το περίφημο PSI, γίνεται μια συζήτηση σε παραθυνικό επίπεδο και η κυβέρνηση ασχολήθηκε κάποια στιγμή, αλλά κυρίως τίθεται ένα θέμα από πάρα πολύ κόσμο, από πολιτικές δυνάμεις μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, από βουλευτές μεμονωμένους, που έχει να κάνει με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή, τι θα γίνει με το χρέος που έχουν οι πολίτες, είτε είναι νοικοκυριά είτε είναι επιχειρήσεις, απέναντι στις τράπεζες με μορφή στεγαστικών, καταναλωτικών, δανείων, καρτών και ούτω καθεξής. Μεγάλο οικονομικό πρόβλημα θα αντιμετωπίσει το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου μετά το κούρεμα κατά 70% των καταθέσεων που διατηρούσε σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρά τις επαφές που είχε η διοίκηση του φορέα με την τράπεζα, όπως τονίστηκε, το μέτρο εντάσσεται στη διαδικασία του PSI και της ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων για τη μείωση του χρέους της χώρας. Σε συνεχείς επαφές με την Τράπεζα της Ελλάδας και τα εδώ στελέχη της βρίσκεται η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου με αφορμή το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις καταθέσεις του στον ένα από τους δύο λογαριασμούς που διαθέτει στην Τράπεζα και ο οποίος μπήκε στη διαδικασία του κουρέματος του ελληνικού δημοσίου χρέους με αποτέλεσμα να χαθούν οι καταθέσεις του κατά 70%. Το συγκεκριμένο ζήτημα δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό στη Λιμενική Επιτροπή και τον πρόεδρό της, Τιμόθεο Ζόντο, που έλαβε απάντηση από την τράπεζα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ενημερώνει τους ηθήνοντες του φορέα πως θα έπρεπε να γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται με τις συγκεκριμένες καταθέσεις. Ευτυχώς που ήταν 48, να το πούμε και ευτυχώς, γιατί είχαμε μεταφέρει ένα ποσό για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τον ΟΔΑΣ, τις 63.000, γιατί αυτά κάθε τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις δαπάνες που είχαμε, γινόταν η μεταφορά χρημάτων στον όψο για να μπορεί να πληρώσουμε. Τον προγραμματισμό του για την αντιμετώπιση κάθε δασικής πυρκαγιάς στη θερινή περίοδο συζήτησε σήμερα το συντονιστικό περιφερειακό όργανο με τη συμμετοχή των αρμοδίων υπηρεσιών. Επιτάπητος τέθηκαν για ακόμα μία φορά τα προβλήματα που επικρατούν στο νησί, αλλά και προτάσεις για την αμεσότερη αντιμετώπιση τους. Τα σχέδια για την αντιμετώπιση τυχών δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι από το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, είτε επρόκειτο για τα σώματα ασφαλείας, είτε για τους εκπροσώπους των τοπικών ερετών αρχών. Τη διαδικασία προέδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιονύσης Μιλωνάς, που σημείωσε πως την προηγούμενη χρονιά η Ζάκυνθος βοηθήθηκε από τις αρμόδιες αρχές παρά τα έντονα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά. Κάλεσε παράλληλα την πυροσβεστική να πραγματοποιεί τη δουλειά της χωρίς να επηρεάζεται από όσα πολλές φορές αναφέρονται από αναρμόδια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών άτομα. Παρ' όλα αυτά, με τα λίγα μέσα που διαθέτουμε σαν χώρα, είχαμε το μερίδιο εκείνο
ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα το διάστημα αυτό με τις φωτιές στον Άγιο Λέοντα, Βολίμες, Κυλιωμένο, που ήταν και πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί δεν μπαίνουν και στο χωριό. Άγιε, δεν προλέχουμε κανένα παράπονο σαν Ζάκυνθος, σαν περιφέρεια, από τη συμβολή και συνδρομή του κράτους, Κεντρικού Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και των ντόπιων υπηρεσιών. Έργα όπως η ολοκλήρωση της υδροδότησης του λιμανιού και η αποχέτευση στο Μόλο Αγίου Διονυσίου θέλει να προχωρήσει στο λιμενικό ταμείο μέσα στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, προβλήματα στη λειτουργία του φορέα δημιουργούνται από την γραφειοκρατία που επικρατεί για την έγκριση των αποφάσεών του. Με τεμποδίων προχωρά στον προγραμματισμό των δράσεών του και των έργων που θέλει να υλοποιήσει για το λιμάνι της Ζακύνθου μπροστά και στη νέα θερινή περίοδο το λιμενικό ταμείο. Πρώτος στόχος τέθηκε η ολοκλήρωση της υδροδότησης και εν συνεχεία η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και τουαλετών στο Μόλο Αγίου Διονυσίου, καθώς και η αλλαγή των φωτιστικών στην παραλιακή οδό, αφού τα περισσότερα είναι κατεστραμμένα. Έχουμε ξεκινήσει και σήμερα, μάλιστα, θα έρθει και συνεργείο από τη ΔΕΑΣ να τελειώσει τη διαδικασία της υδροδότησης των ημεροπλοίων εδώ. Και έχω έρθει σε επαφή και με τον κύριο Αβράμη, ώστε να γίνει και ένα έργο αποχετευτικό στο λιμάνι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας και για απόψε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά μην χάσετε το τελικό κυπέλου της ΕΠΣ Ζακύνθου σε περιγραφή του Κώστα Μάργαρη. Θα είμαστε μαζί για την νυχτερινή σας ενημέρωση στις 12. Καλό σας βράδυ.